Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ροδόπης, Τρεβενών, Πέλλας και Λάρισας. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε, συνεδριάζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την κατάσταση η οποία κρίνεται σοβαρή. Σε ό,τι έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με τον νομό Κοζάνης, αλλά και με τη Δυτική Αττική, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία παρατηρούμε. Αν συνυπολογίσει κανείς την πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται η Ευρώπη και τα μέτρα τα οποία έχονται να πάρουν μια σειρά από χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σκωτία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρωσία, η Τσεχία, για την αναχέτηση του κορονοϊού και εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων, θα πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τον κόπο και την προσπάθεια όλων αυτών των εβδομάδων που κάνει συμπολίτες μας. Και γι' αυτό, εάν και εφόσον επιδεινωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα επαναξιολογηθούν όλα τα μέτρα ανάλογα με τους δείκτες και τα επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά τους συμπολίτες μας αυτούς, που ειδικά σε επιβαρημένες περιοχές δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ειδικών και δεν βοηθούν έτσι ώστε με υπευθυνότητα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και επιβαρύνουν την εθνικό σύστημα υγείας, να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τι μπορεί αυτό να επιφέρει στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και άρα αναλόγως τι μέτρα θα πρέπει να προσθεθούν στις ανάλογες περιοχές. Θα κλείσω αυτόν τον κύκλο μιλώντας για κάτι το οποίο βρίσκεται στον αντίποδα των δυσκολιών που έχουμε ζήσει όλους αυτούς τους μήνες και αυτό έχει να κάνει με την κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια εμβολίων. Θα θυμάστε ότι